Επιτροπές και εδώ στο καταρχήν, αλλά θεωρώ υποχρέωσή μου να μιλήσω σήμερα μετά την συνταρακτική παρουσία και ομιλία του Πρωθυπουργού της Ελλάδας στο Ευρωκοινοβούλιο και καθώς μέσα σε μία συγκυρία άκρος συγκλονιστική θα έλεγα, αλλά και επικίνδυνη, όπου η ταχύτητα στις αποφάσεις θα παίξει το δικό της ρόλο, βλέπουμε μία εικόνα όπου οι μάσκες πέφτουν. Μία νευρικότητα, απειλητικά πρόσωπα, τελεσίγραφα, υπονοούμενα απέναντι στη χώρα μας, ως αποτέλεσμα που εισέπραξαν οι κατά τα άλλα ρεαλιστές έμπειροι πολιτικοί της Ευρώπης απέναντι στο πολύ μεγάλο ποσοστό που ο ελληνικός λαός με το δημοψήφισμα έδωσε στο όχι στη λιτότητα και απέναντι και στην ευρεία συνένεση που αποτυπώθηκε στη σύσκεψη των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων υπό την Προεδρία της Δημοκρατίας. Πρέπει να απαντήσουμε με ψυχραιμία. Ψυχραιμία που δεν είχε και αναφέρομαι πλέον και στο θέμα για το οποίο σήμερα συζητάμε, ο αρχηγός του Λαϊκού Κόμματος στο Ευρωκοινοβούλιο, ο κύριος Βέμπερ, ο οποίος απίφθινε την πρόκληση προς τον Πρωθυπουργό ότι τάχα τέσμο απειλήσαμε να γεμίσουμε με μετανάστες, δηλαδή να ανοίξουμε τη στρόφιγγα από το ρόλο που μας έχουν αναθέσει των ανθρωποφυλάκων σε αυτό το μέρος της Ευρώπης για να πάνε μετανάστες εάν συμβεί οτιδήποτε στη χώρα μας σε αυτή την διένεξη που υπάρχει με τους εταίρους δανειστές. Αυτή η απειλή δεν μας εκφράζει. Δεν την έχουμε ποτέ αποτυπώσει, δεν τη σκεφτόμαστε, διότι ακριβώς έχουμε πάγιες αξιακές αντιλήψεις και για αυτόν τον κόσμο που έρχεται μέσα σε συνθήκες κρίσης στη χώρα μας, αλλά και για το σύνολο της Ευρώπης, όπου θέλουμε να αλλάξει στρατηγική συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση για το μεταναστευτικό. Και κοιτάξτε το απίστευτο. Γι' αυτό λέω ότι πέφτουν οι μάσκες. Μέσα στο ίδιο το Ευρωκοινοβούλιο ήταν εκπρόσωποι κρατών, δεν θέλω να αναφερθώ εδώ συγκεκριμένα, όλοι γνωρίζουν, που αρνηθήκαν την εισήγηση του Επιτρόπου του κ. Αβραμόπουλου και της Κομισιόν στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής, αρνήθηκαν να συνενέσουν και να συμμορφωθούν με το ελάχιστο της στροφής, της θετικής στροφής πάνω στο ζήτημα της στρατηγικής για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με το ελάχιστο λέω, διότι γνωρίζετε πως ήταν για 2 χρόνια για 41.000 από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι για τους γνωστούς λόγους ξέρουμε πάρα πολύ καλά και τη συμμετοχή κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην όξυνση αυτών των λόγων που τους οδηγούν στο να ζητάνε μια καλύτερη ζωή στην Ευρώπη, υπάρχουν στα παράλια από την Τουρκία μέχρι τη Λιβύη κάτω κτλ. Αρνήθηκαν μια σειρά από χώρες, μικρές και μεγάλες. Για αυτές δεν συγκαλείται σύνοδος των 28 για να τιμωρηθούν. Αυτές δεν είναι έξω από τις αξίες και την αλληλεγγύη και τα προτάγματα και τον ανθρωπισμό και τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Είναι θέματα που μπορούν να λιμνάζουν με 3.500 θανάτους νεκρούς στη Μεσόγειο μόνο τους πρώτους μήνες. Για αυτούς δεν υπάρχει έλεος, δεν υπάρχει συνένεση, δεν υπάρχει η αίσθηση της δημοκρατικότητας. Δεν υπάρχει το απίστευτο επιχείρημα το οποίο επί 5 μήνες, αν είναι δυνατόν, κράτη που έχουν μία εξαιρετική, θεωρητική, επιστημονική, πολιτική κατάρτιση, ανεξάρτητα του νεοφιλελεύθερου προσανατολισμού των ηγεσιών τους, ως επιχείρημα φέρνουν πάντοτε στο τραπέζι. Ποιο είναι αυτό το φοβερό επιχείρημα που το είπαν και σήμερα στον Έλληνα Πρωθυπουργό μέσα στο Στρασβούργο?
Η δημοκρατία των 18 απάντη στη δημοκρατία του ενός που τόλμησε να κάνει δημοψήφισμα. Τι ανοησία, Θεέ μου. Ποιος εμπόδισε οποιαδήποτε από αυτά τα 18 κράτη και στο παρελθόν που υπήρξαν πολλά δημοψηφίσματα να εκφράσει την άποψή του. Πάντοτε όποιο κράτος όμως έκανε δημοψήφισμα είχε απέναντί του αυτές τις ελίτ, είχε απέναντί του αυτό το κατεστημένο, είχε απέναντί του αυτά τα στερεότυπα των επιχειρημάτων. Και είναι αδιανόητο από υπεύθυνους πολιτικούς ηγέτες σήμερα στην Ευρώπη να έρχεται το επιχείρημα ότι εντάξει, οι Έλληνες αποφάσισαν αυτό, δεν θέλουν λιτότητα. Δεν θέλουν να πεθαίνουν, δεν θέλουν οι πλούσιοι να συνεχίζουν να γίνονται πλουσιότεροι και να κερδοσκοπούν στην κρίση και θέλουν να υπάρξει μια αναδιανομή. Θέλουν να υπάρξει μια τακτοποίηση του ζητήματος του χρέους και μια αναπτυξιακή προοπτική με μια έντιμη συμφωνία οικονομικά βιώσιμη. Αλλά δεν το θέλουν οι άλλοι. Διότι τα χατές μου είναι πόροι τους οποίους παίρνουμε από τα άλλα κράτη. Απίστευτο. Τόλμησε επίσης ένας εκ των κυρίων σήμερα εκεί στο Ευρωκοινοβούλιο να πει, όπως ο κύριος Τόμψεν, θυμηθείτε το έχω πει από αυτό το βήμα για την αποκαλυπτική παρουσία του κυρίου Κορκίδη, που κατά τα άλλα δεν είναι της δικιάς μας ιδεολογικής αντίληψης, στην Επιτροπή εδώ στη Βουλή, που του είπε ότι 300 ευρώ είναι για τα Βαλκάνια. Αυτή είναι η στρατηγική. Όταν κάναν τις συζητήσεις με την Τρόικα, όταν ήταν στα πράγματα η Νέα Δημοκρατία. Τόλμησε και πάλι σήμερα, επανήλθε το επιχείρημα. Πείτε λέει στους Βουλγάρους πώς ζούνε, στους Βουλγάρους δίπλα σας, πώς τολμάτε εσείς να ζητάτε παραπάνω. Το πάνε μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Αυτή είναι η στρατηγική. Και είναι η στρατηγική μιας Ευρώπης που οδηγείται σε διαίρεση, σε διχασμούς, σε συγκρούσεις, σε μεγάλες ανισότητες. Και θα πρέπει να αλλάξει αυτή τη στρατηγική. Και στο λίγο χρόνο που μένει, σε αυτές τις μέρες που μένουν, η προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Με βίκο αότα πια τα οποία υπάρχουν σε περισσότερες κυβερνήσεις, σε περισσότερα κράτη, σε περισσότερους δημοσιολογούντες, δείτε σήμερα πέραν του Ατλαντικού και μέσα στην Ευρώπη τι έχουν γραφτεί ακόμα και για τα χθεσινοβραδινά συμβάντα. Είναι ένας συσχετισμός δυνάμεων που μπορεί να μην αλλάζει με τον τρόπο που θα ήθελε ο ελληνικός λαός, με την ταχύτητα και την ποιότητα που θα θέλαμε, αλλά που αλλάζει. Και που αλλάζει με την πρωταγωνιστική παρουσία του όχι του ελληνικού λαού, τη ευρύτατη συνένεση του ελληνικού λαού για να σταματήσουν τα προγράμματα της λιτότητας και της αφέμαξης των πόρων και των κοινωνικών ανισοτήτων, είναι μία μάχη την οποία θα δώσουμε μέχρι τέλους. Άρα λοιπόν, να ξέρουμε, όχι δύο μέτρα και δύο σταθμά. Γι' αυτό το μείζον θέμα που συζητάει σήμερα η Βουλή των Ελλήνων, στην Ευρώπη κάνουν πως δεν ακούν, πως δεν βλέπουν, ενώ θίγονται μεγάλες χώρες εκεί, που περνάει ο λόγος τους και που παρόλα αυτά δεν παίρνουν κανένα μέτρο, ούτε καν μια ευρεία συζήτηση που θα έπειθε όλες τις χώρες να συμμορφωθούν με τη νέα, όποια νέα στρατηγική σε αυτό το ζήτημα. Συναδέλφες και συνάδελφοι, πραγματικά ο δικός μας ρόλος αυτή τη στιγμή, η θέλησή μας δεν είναι να πέσουν εντελώς οι μάσκες για να αποδειχθεί το φοβερό προσωπείο ή να αποδομήσουμε το προσωπείο μιας Ευρώπης που γερνάει και που ταυτόχρονα αποκτά ένα σκοτεινό χρώμα σε σχέση με τις κοινωνικές διεκδικήσεις των προηγούμενων δεκαετιών. Ο δικός μας ρόλος ως κυβέρνηση, έτσι όπως τον αντιλαμβανόμαστε, είναι μέσα από αυτή την διεισδυτική, την αναλυτική και την αποδομητική συζήτηση να φέρουμε στην επιφάνεια αυτά τα στοιχεία που θα δημιουργήσουν συνενέσεις, εγκύτητες, στοιχεία αλληλεγγύης, συμπτώσεις, συγκλήσεις, έτσι ώστε να υπάρξει ένα ουσιαστικό προχώρημα με μια τίμια, μια έντιμη και κοινωνικά αναγνωρίσιμη και με αναπτυξιακή προοπτική συμφωνία. Αυτή την πρόκληση κάνουμε απέναντι σε αυτά τα προσωπία και σε αυτές τις προκλήσεις που απευθύνονται στην πατρίδα μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό. Έχει ζητήσει το λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, ο κύριος Παφίλης. Ορίστε, κύριε Παφίλη, για να συνεχίσουμε μετά τον κατάλογο των ομιλητών.